Ωραία επιλογή, Dua Lipa. Ωραίο. Θα ήθελα λίγο περισσότερα μπάσα σε αυτό το σημείο, αλλά το attitude σου είναι σωστό, πολύ. Το else, η φράση αυτή είναι πιο φαρίτζελ κανονικά, όχι με τόσο αέρα. Νομίζω ότι μου ανεβάζεις λίγο το λάργο και βάζεις αέρα. Λεπτομέρεια, πολύ ωραίο το image σου, πολύ ωραίο το στήσιμο. Ωραίο γυρίσμα στα χαμηλά. Ωραία, ωραίο χρώμα και φαρίντζελ τοποθέτηση σε αυτό το σημείο, ωραίο mixed voice. Δεν χάνεις το attitude που πρέπει να έχεις τώρα, πάρεις το σημείο. Ωραίο. Πω, με μπέρδεψες, βρες, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος. Όλοι Κωνσταντίνης, τι γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, μπερδεύτηκα πολύ, γιατί το κομμάτι σου τέριαζε στη χρειά σου, στο στήσιμο που κάνατε αυτό με το background και τους χορευτές κτλ. Απ' την άλλη, πιστεύω, άκουσα ότι φωνή σου αρκετά θολή σε πολλά σημεία. Δεν είχε τη δυναμική που περίμενα. Θα μου πεις, είναι flat κομμάτι, τη δυναμική να έχει. Κι όμως τα ραπαριστά κοφτά σημεία έπρεπε να έχουν κάποιους τονισμούς που εγώ δεν τους άκουσα. Ενώ χρειάζονταν πολύ ωραία, αισθάνομαι ότι ίσως να μην ήταν η καλύτερη επιλογή για τη φωνή σου. Γιατί μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα, τέριαζε στη χρειά σου, αλλά νομίζω ότι επειδή προσπαθούσες να είσαι και σωστή. Να μην φύγει και τίποτα, είναι και live, ξέρεις, να μην βγει κάτι λάθος και τα λοιπά. Κράτησες λίγο πιο safe τη στάση σου γενικότερα στο κομμάτι και στην αντιμετώπιση και δεν τα έδωσες όλα. Το οποίο από τη μία είναι θετικό, γιατί δεν ακούσαμε κάποιο λάθος, κάτι που να πούμε, ρε παιδί μου, αυτό δεν πήγε καλά. Απ' την άλλη, δεν ακούσαμε και κάτι που να μας απογειώσει, καταλαβες. Θεωρώ ότι δεν ήταν απόλυτα σωστή επιλογή. Ίσως και εσύ, επειδή είχες την κίνηση, να δυσκολεύτηκες λίγο παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε και συγκεκριμένη χορογραφία, το να έχουμε το νου μας στη φωνή απόλυτα δυσκολεύει την κατάσταση πολύ, ειδικά όταν θέλουμε να κάνουμε διάφορα περάσματα και σκαμπανεβάσματα στη μελωδία μας. Εγώ θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί πιστεύω ότι το έχεις σε πάρα πολύ μικρή ακόμα και έχεις την αντίληψη που χρειάζεται για να το πετύχεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, το potential που υπάρχει σε ένα καλλιτέχνη, ανεξαρτήτου ηλικίας. Σίγουρα θέλεις χρόνο. Θεωρώ ότι στέκεσαι αξιοπρεπώς στις περιστάσεις του σοου. Πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει μια ίσως καλύτερη επιλογή ή να έχεις περισσότερο χρόνο στο να το προετοιμάσεις καλύτερα με μια πιο σωστή καθοδήγηση. Αυτό, σου εύχομαι καλή επιτυχία και πιστεύω ότι θα τα πας πάρα πολύ καλά και εδώ που έχεις φτάσει είναι πολύ σημαντικό. Φιλιά. Και εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, διεκδίκησε τη φωνή που σου αξίζει με το εξειδικευμένο πρόγραμμα φωνητικής Voice Access. Σε περιμένω στο Modern Music Arts.